Πάμε να δούμε τη Μαρίνα Σάτι. Ό,τι θέλει, ναι. Μαρίνα, αρχικά καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θα δούμε πάνω στη σκηνή από σένα, τι θα φορέσεις, πώς θα είναι τα μαλλιά σου, όλα αυτά τα έχετε λοιπόν, συζητήσει. Το κοστούμι δεν το έχουμε τελειώσει ακόμα. Ακόμα κάνουμε δοκιμές και αφαιρούμε, προσθέτουμε πράγματα. Είναι κάτι το οποίο έχει και θηλυκές ποιότητες, αλλά και πιο σκληρές, με την καλή έννοια. Πιο aggressive και πιο μοντέρνες και πιο σύγχρονες, αλλά και πιο εθέρια στοιχεία κάποια. Είναι εσύ. Ελπίζω. Έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς θα πεις το τραγούδι ζωντανά, όπου ήρθες και έδωσες την απάντησή σου με το βίντεο το τελευταίο. Ναι. Όπου το τραγούδισες. Για το ψηλό, ναι, λέτε. Πόνος μη μας έρθει μακάρι. Νομίζω ότι το έχουμε, δεν με αγχώνει τόσο πολύ αυτό. Το έχω κάνει δηλαδή στις πρόβες πολλές φορές και όπως και στο στούντιο, έτσι θα γίνει και ζωντανά. Επίσης, έχει συζητηθεί πολύ σχετικά με το αν τα πολιτιστικά στοιχεία της Ελλάδας υπάρχουν στο βίντεο κλιπ. Όλο αυτό έτσι, πώς το βλέπεις? Ήθελα να είναι ένα βίντεο που θα κάνει τη διαφορά έτσι, στον τόνο κυρίως. Κάτι που να μοιάζει έτσι λίγο πιο χειροποίητο, να το πω και έτσι. Πολλές φορές όταν πας να πολυγυαλίσεις κάποια πράγματα και να τα κάνεις πιο φιλικά προς την κινηματογράφηση, πολλές φορές χάνεται η μυρωδιά. Οπότε, με αυτή την ιδέα όλη του τουρίστα που σκεφτήκαμε, μου είχε φανεί έτσι πολύ αστείο να κάνουμε χιούμορ πάνω σε αυτά τα στερεότυπα που ξέρουν οι ξένοι για μας. Δηλαδή, την Ακρόπολη, τη φιλοσοφία, τους αρχαίους Έλληνες, τον Ηρακλή, τα φαγητά μας, ξέρω εγώ, το σαγανάκι, όλα αυτά. Οπότε, με αφορμή αυτό και θέλοντας να έχουμε και ένα τόνο πιο ευχάριστο και πιο fun, έτσι, στη Eurovision, έτσι κι άλλως θα πάμε. Αλλά ταυτόχρονα να δείξουμε και άλλες εικόνες που είναι πιο σύγχρονες μέσα στην πόλη, έτσι κι άλλως το μεγαλύτερο μέρος του βίντεο κλιπ έχει γυριστεί μέσα στην Αθήνα. Σίγουρα δεν είναι όλη η Ελλάδα το βίντεο κλιπ και δεν θα μπορούσες και σε 3 λεπτά άλλωστε να δείξεις όλη την Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά στοιχεία. Μαρίνα, θα ήθελα και ένα σχόλιο σου για τον τόρο που έχει δημιουργηθεί για την βαθμολογία της Κύπρου. Βέβαια, να πούμε ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ το διέψευσε, αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο σου. Επειδή και εγώ τώρα το μάθα αυτό, δεν ήξερα τι έχει γίνει. Δεν ξέρω τώρα από βαθμολογίες και από τέτοια πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι θα προποφασιζόταν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μόνο αγάπη έχουμε και συγκεκριμένα και φέτος και για τη Σίλια που είναι τόσο ταλαντούχα και 17 χρονών, ας πούμε, θεά. Οπότε δεν ξέρω τι άλλο να πω πάνω σε αυτό. Πού θα αφιερώσεις την εμφάνισή σου? Σε όλους εσάς και αυτό, σε όλους εσάς. Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα. Τι να πει τώρα το κορίτσι. Εντάξει, δεν είναι και δουλειά της να πει, ούτε να τοποθετηθεί και καλά έκανε και πήρε και τις αποστάσεις έτσι στο συγκεκριμένο θέμα. Επομένως, το θέσμα της, επειδή είναι πρόσφατος και ο χαμός ο μπαμπά της. Και εγώ εκεί πήγα, αλλά δεν θα ήθελα να το ανοίξει καθόλου. Το σεβάστηκαν και όλοι οι συνάδελφοι που δεν ρώτησαν. Θέλησαν και καλά κάνανε. Καλά, παιδιά, λίμωνο. Είναι δυνατόν τώρα. Να πούμε πάντως ότι η Μαρίνα σίγουρα πάει με διαφορετική ψυχολογία να συμμετάσχει φέτος, γιατί όλα τα προγνωστικά, όλα τα στοιχήματα τη φέρνουν πλέον στην πρώτη οκτάδα, που είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάει από εκεί. Και για μένα ένα πολύ δυνατό point σε όλη την ελληνική αποστολή είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός. Έχει τεράστια εμπειρία αυτός ο άνθρωπος, έχει μια τεράστια γνώση και καλοσύνη που την εκπέμπει και με τους ανθρώπους που συνεργάζεται, αλλά και σε όλους εμάς όταν καλείται να μιλήσει. Εγώ επειδή την ρώτησε η Σοφία για την αισθητική ουσιαστικά του βίντεο κλιπ και έχουμε δύο διαφορετικούς ανθρώπους, και το Φάνη και τον Λάκη, με διαφορετική αισθητική. Σας άρεσε η αισθητική του βίντεο κλιπ ή τη θεωρείτε παράτερη? Είμαι έτοιμος να σας προηγείτε ο Λάκης. Όχι, επειδή είσαι τώρα ήρθε. Μα τι αυρώτε. Εγώ έχω μείνει παιδιά σε άλλες εποχές Eurovision. Εγώ έχω μείνει εποχή Johnny Logan. Είμαι εκεί που τη βλέπαμε όλοι μαζί οικογενειακά την Eurovision. Εγώ ήθελα να πω μέσα από την εκπομπή σας ότι το πιο αδικημένο κομμάτι σε Eurovision ποτέ ήταν της Καλομήρας. Για μένα έχουμε καταρχήν δύο συμμετοχές οι οποίες είχαν πάρει ποτιά. Καλομήρα, τρομερή σκηνική παρουσία, και του Σάκρη το. Ναι, του Σάκρη, το πρώτο. Έχουμε τρεις προσδιορίες μας χωστά η Eurovision. Ήθελα να τα πω αυτά. Πείτε. Κοιτάξτε. Για τη Σάτι σου άρεσε το βίντεο κλιπ? Εσύ το βίντεο κλιπ Σάτι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ Σάτι. Δηλαδή νομίζω θα ανέβει πάνω στη σκηνή. Δεν έχω ιδέα από μουσική τώρα, τα λέω έτσι. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, έχει vibe. Το βίντεο κλιπ το έχω μισοδεί, μη σου λέω βλακίες. Αλλά νομίζω εσύ ότι η Eurovision πλέον δεν είναι αυτό που ήταν. Δηλαδή είναι λίγο να το πάρεις και απάνω σου στη σκηνική παρουσία, στο όλο αυτό. Νομίζω θα πάει καλά. Έχω καλή αίσθηση εγώ για τη Μαρίνα Σάτι. Λάκη.
Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι από τη μία μια Ελλάδα που είναι τη Σάτη και αυτού του βιντεοκλίπ και από την άλλη είναι της Ολυμπίας, της Αρχαίας, με τη Δάδα κτλ. Mm. Η Ελλάδα είναι επίκαιρη, πολύ. Αυτό το τραγούδι, επειδή το ακούσαμε και είναι ιδιαίτερο, νομίζω ότι από εκεί βγήκε μια περιέργεια να το ανιχνεύσουμε και τελικά το αγαπήσαμε. Ακούγεται πάρα πολύ, είναι χαρούμενο. Η θέση της Ελλάδας νομίζω θα είναι ανάλογα με τι άλλα τραγούδια υπάρχουν που δεν τα έχω ακούσει. Πότε θα βγει, πώς θα είναι, τι ακούσματα έχουν οι άλλοι. Αν υπάρχουν πολλές μπαλάντες και αυτό είναι χαρούμενο και τριπλό. Και ας ξεκινήσουμε από κάποια δεδομένα και να τα πούμε ότι περιμένουμε 12 από την Κύπρο και φαντάζομαι φέτος θα το δώσουμε το 12 στην Κύπρο, γιατί εγώ εμένω στις χθεσινές μου τοποθετήσεις σχετικά με τον κύριο Ζούλα, ναι. Όχι γιατί φανατίζομαι τη Eurovision και υπερβάλλω ότι είναι μόνο αυτό, αλλά θεωρώ ότι επειδή έχει σοβαρά θέματα, κάνε αυτό που πρέπει σε αυτό το κομμάτι. Μην συζητάμε τώρα για το δέντρο και αφήνουμε το δάσος. Δηλαδή το θεωρώ απ' την άλλη όμως, επειδή και είναι ένας πρόεδρος μιας εταιρείας του δημοσίου, πρέπει να μιλήσει και θεσμικά. Και να σου πει ότι ξέρεις τι, εδώ υπάρχει μια επιτροπή, μια διαδικασία. Να μην αναφέρει καθόλου όμως ένα δικό του υποθετικό σενάριο. Ας το έκανε σε μια κατηδίαν συζήτηση, η οποία δημοσιοποιήθηκε όμως. Το οποίο όμως άφησε ένα αρνητικό πρόσημο πέρσι. Πολύ αρνητικό πρόσημο. Γιατί το επαναφέρεις? Ας πούμε ότι έγινε πέρσι. Δεν ξέρω γιατί συζητάνε. Εγώ χαμογελάω στην κάμερα. Εγώ με τη ΦΕΗ είμαι. Με τη ΦΕΗ είμαι. Ναι, γιατί καλά τα λέει. Καλά τα λέει. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο μπιτ. Θα συζητήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο. Για λέγε. Όχι, δεν ξέρω γιατί ξέρω από Eurovision. Αλλά θέλω να πω ότι. Πέρα από τα αστεία τώρα, να πούμε κάτι σοβαρά. Έχει αλλάξει πολύ η Eurovision τελευταία χρόνια. Δηλαδή, παιδιά, θυμάστε τι τραγούδια βγαίναν παλιά. Δηλαδή, μα γι' αυτό που είπες πριν για την Καλομήρα, η Καλομήρα είχε πέσει απέναντι σε μεγαθύρια. Παρότι το τραγούδι ήταν φοβερό και είναι αυτό που λέει και ο Λάκης, έχει σημασία και θα είναι ανταγωνισμός. Ποιος ήταν ο Ρώσος? Νομίζω, είχε πέσει δηλαδή σε εξαιρετικά τραγούδια. Άρα και η Καλομήρα και η Περιζή όλοι... Τραγούδια μπορεί να πάνε πολύ καλύτερα, όπως ο Λάκης. Καλομήρα πάρα πολύ. Φοβερό τραγούδι και τόσο μακρύμα.